Η Γερμανία και η Γαλλία ανησυχούν για την Ινδική μετάλλαξη και δεν διστάζουν, Μαρία Ψαρά, να ξεκαθαρίσουν ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν όλοι και να πάρουν όλοι τα μέτρα τους, καθώς μπορεί να εφαρμόσουν αυτή το μέτρο της καραντίνας για τις χώρες οι οποίες δεν θα πάρουν έγκαιρα μέτρα απέναντι στους Βρετανούς. Ναι, είναι μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν περιορισμούς σε βάρος των Βρετανών τουριστών. Μετά την Πορτογαλία και η Ισπανία υπέκυψε στις ευρωπαϊκές πιέσεις και από χθες εφαρμόζει καραντίνα σε όλους τους Βρετανούς επισκέπτες. Ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 20% των νέων κρουσμάτων στη Γαλλία είναι με την Ινδική μετάλλαξη και μιλάμε για τη Γαλλία, που έχει περιορίσει τις πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το διπλάσιο ποσοστό από την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, μήνα χθες, στη σύσκεψη διαχείρισης κρίσεων για την πανδημία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στις Βρυξέλλες, Γαλλία και Γερμανία ουσιαστικά προειδοποίησαν τις χώρες που δεν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Σύσταση για τους Βρετανούς τουρίστες και τους αφήνουν ελεύθερα μέσα χωρίς τεστ PCR και εμβολιασμό, ότι σε περίπτωση που αυξηθούν τα κρούσματα της Δέλτα θα μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς και καραντίνα στους τουρίστες που επιστρέφουν από τις χώρες αυτές. Θέλω να σου πω ότι η ευχάριστη είδηση έρχεται από ένα άλλο μέτωπο, από το μέτωπο του πιστοποιητικού εμβολιασμού, όπως το έχουμε πει, του πράσινου πάσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κορονοϊό. Εκεί έχουμε 20 ήδη χώρες που εφαρμόζουν αυτό το πιστοποιητικό. Την 1η Ιουλίου θα αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7 χώρες που δεν το έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμής, μεταξύ τους η Κύπρος, η Μάλτα και η Ολλανδία, όμως αυτό ο μήνα αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις των Ευρωπαίων τουριστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα των εμβολιασμένων τουριστών. Μάλιστα. Μήνα.